Σεμέδο θα αντέξει σε ένα ακόμη μαρκάρισμα, δεν θα μπορέσει να τροφοδοτήσει τον Σουρλί. Και τώρα ο Λεβαδιακός στην επίθεση με αυτήν την εξαιρετική ενέργεια και το 1-0 για τους γηπεδούχους με τον Λούκας Πολέτο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της άμυνας των Ερυθρόλευκων και θα ανοίξει το σκορ στο τρίτο λεπτό. Ένα κόρνερ για τους γηπεδούχους. Με εκτέλεση κοντά στην εστία και τον γκολ. Καθώς ο Κρίστινσον δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα, στο έκτο λεπτό από την εκτέλεση του Σταύρου Παναγιώτου ο Λεβαδιακός πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα. Ξαφνιάζει εις διπλούν την άμυνα του Ολυμπιακού. Νέο κόρνερ. Και πάλι εκτελεστής ο Κούντε κοντά στο πρώτο δοκάρι. Ευκαιρία που χάνεται από τον Τικίνιο Σοάρες. Τικίνιο, κεφαλιά πάσα, το σούτ από τον Ονιεκούρου, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Μία ακόμη χαμένη ευκαιρία με τον Νιγηριανό που σούταρε με το αριστερό. Αλλοιώθηκε το σούτ που επιχείρησε. Θέλει ο Βρουσάη. Είναι καλή εκτέλεση, κεφαλιά και τον γκολ από τον Ρούμπεν Σεμέντο, που μειώνει σε 1-2 στο 26 μετά από 3,5 μήνες είχε να αγωνιστεί από το μάτς με την Λουντογκόρετς. Ανεβαίνει ταχύτατα και ο Αποστολόπουλος, ενώ ο Βρουσάη θα περάσει τον Τικίνιο. Αυτό σουτάρει, διαμαρτύρεται στον κύριο Τσακαλίδη, ο οποίος δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Εδώ θα δούμε ξανά την φάση με τον Τικίνιο να σουτάρει και τον Βαλεντίνο Βλάχο να βρίσκει την μπάλα με το σώμα. Τέλεσε πλασαριστά, άλλαξε με τον Λινάρδο, η μπάλα στον Νίλη που δοκιμάζει το σούτ, η μπάλα πρέπει να βρει και το δοκάρι, κατέληξε out. Στο 41 ο Νίλη Περδόμο δοκιμάζει από μακριά μετά από αυτήν την κομπίνα των παιχτών του Λεβαδιακού. Τέλος ο Μπουχαλάκης, Ρόνι Λόπες, η πάσα για τον Ονιεκούρου. Ξανά για τον Ρόνι Λόπες, δυνατό αλλά άστοχο το σούτ από τον νεοσελθόντα στο δεύτερο ημίχρονο, τον μέσο επιθετικό του Ολυμπιακού. Τικίνιο Σοάρες και πάλι για τον Ρόνι Λόπες, η πάσα στον Ονιεκούρου, ο οποίος θα πατήσει περιοχή. Έκοψε προς τιμήν ο Βαλεντίνο Βλάχος. Επιμένει ο Ονιεκούρου, ψάχνει χώρο για το σούτ, το επιχείρησε, η μπαλ out, μάλλον σε κόρνερ, την έχει βρει ο Σαμασά. Πολύς κόσμος μπροστά από την εστία του Κρίστινσον. Δελοσάστοχο το σούτ από τον Μουτίνιο. Αλλά καταλήγει σε ένα χώρο που ο Χάμοντα την διατήρησε στο παιχνίδι. Κεφαλιά και τον γκολ. Το γκολ από τον Δούμτσιο. 3-1 ο Λεβαδιακός στο 61ο λεπτό. Ανεβαίνει από την άμυνα, περνάει κάθετα για τον Τικίνιο Σοάρες. Πετάει προς τον Ονιεκούρου. Μπροστά από τον Νίλη, πάσα ευκαιρία για τον Ρόνι Λόπες, 3-2 μειώνει ο Ρόνι Λόπες, ένα λεπτό, 1,5 σχεδόν αργότερα από το τρίτο τέρμα του Λεβαδιακού, την κεφαλιά του Δούμτσιου. Δούμε αυτήν την κούρσα του Ανδρούτσου, το γέμισμα, κεφαλιά από τον Σοάρες, δεν μπορεί ο Μαρίνος, στο δεύτερο δοκάρι ο νεαρός και να εκτελέσει ο Ισλανδός. Ψάχνει τον Σεμέδο. Κεφαλιά από τον Σεμέδο. Νέα κεφαλιά του Τικίνιο Σοάρες. Η μπάλα out. Στο φινάλε και του τρίτου λεπτού των καθυστερήσεων. Αλήθεια είναι ότι μπήκαμε με αρκετή ένταση και με αρκετή διάθεση από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Γιατί είχαμε θέσει και ο στόχος αυτό το παιχνίδι να το ζήσουμε και να προσπαθήσουμε, βγάζοντας πράγματα της ταυτότητάς μας σαν ομάδα και χαρακτηριστικά που έχουμε, να δούμε πόσο ποσοστό εφαρμογής μπορούν να έχουν όταν παίζεις απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους τόσο υψηλού επίπεδου και τι αποτέλεσμα μπορούν να έχουν. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιο βαθμό βλέπουμε ότι βγαίνουν πράγματα από την ομάδα μας. Υπάρχει σαφώς αίσθημα ικανοποίησης για την προσπάθεια που έγινε, για την εικόνα που είχαμε σαν ομάδα και σαφώς για το αποτέλεσμα απέναντι σε ένα τόσο σπουδαίο αντίπαλο.
Και υπάρχει και μια μεγάλη πίστη σε αυτό το γκρουπ ποδοσφαιριστών που έχουμε, ότι μπορούν να υπηρετήσουν αυτούς τους υψηλούς στόχους που έχουμε θέσει φέτος σαν ομάδα. A vitória do adversário ganhou, entramos muito mal no jogo. Uma entrada muito má mesmo, e a este nível não se pode entrar. E temos que respeitar sempre os nossos adversários, porque o futebol é isto mesmo. Μια ήττα που μας πλήγωσε σήμερα. Μπήκαμε πάρα πολύ άσχημα στο παιχνίδι. Τα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ κακά εκ μέρους μας. Γενικότερα δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Σήμερα πήραμε το μάθημα ότι πρέπει να σεβόμαστε πάντα όλους τους αντιπάλους. Το μόνο καλό είναι ότι μπορούμε να γυρίσουμε το αποτέλεσμα και να διεκδικήσουμε ξανά την πρόκριση στο Καραϊσκάκη, στο δεύτερο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στο Λεβαδιακό για την νίκη. Πραγματικά ένα πολύ κακό παιχνίδι και ένα πολύ κακό ξεκίνημα από την πλευρά μας.